wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. The future is bright. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βλογκάκι. Σήμερα είμαι εδώ για να σας δείξω την καθημερινότητά μου. Έχω να κάνω κάποια πραγματάκια. Όπως είδατε, το πρωί έκανα μερικές δουλίτσες. Ήθελα να τακτοποιήσω λίγο την κουζίνα γιατί χτες το βράδυ την άφησα χάλια. Δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα διότι βγήκαμε με τους κουμπάρους μας και δεν είχα όρεξη μετά. Γυρίσαμε αργά, νιστάζω. Πες να έχω και μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Τέλος πάντων, έβαλα λίγο κονσίλερ. Σήμερα θέλω να πάω σούπερ μάρκετ. Δεν θέλω να πάρω πολλά πράγματα, αλλά λέω να σας πάρω μαζί μου και να σας δείξω και αυτά που θα αγοράσουμε. Διότι πάρα πολύ συχνά μου ζητάτε σούπερ μάρκετ haul. Απλά, παιδιά, σας έχω πει ότι τώρα το καλοκαίρι δεν μαγειρεύω. Τρώω στη μαμά μου. Οπότε δεν ψωνίζουμε και πάρα πολύ. Ψωνίζουμε μόνο για κανένα βραδινό, τίποτα τέτοιο. Έτσι, τα πολύ καθημερινά. Αλλά θα σας τα δείξω σήμερα γιατί έχουμε κάποια ψώνια που θέλουμε να κάνουμε. Επίσης πήγε ο Ηλίας στα Practiker και πήρε μερικά πράγματα για τον μπαλκόνι. Και σκέφτομαι να σας δείξω και αυτά που πήρε, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, εδώ τα έχω. Αλλά θα σας τα δείξω γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ τα haul. Επίσης η Σελήνη είναι μέσα, τώρα έχει ξυπνήσει, αλήθεια είναι. Κάθε πρωί την έχω στο δωμάτιο που είναι το γραφείο μου, γιατί εκεί είμαι το πρωί. Συνήθως φτιάχνω το βίντεο, κάνω καμιά δουλίτσα στον υπολογιστή, οπότε πάντα την έχω εκεί κοντά μου. Κλαίει, γιατί με ακούει που μιλάω και κλαίει. Ενώ εντωμεταξύ όταν φεύγουμε από το σπίτι δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι μόνη της, ούτε κλαίει ούτε τίποτα, γιατί έχουμε κάμερα και τη βλέπουμε. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι και δεν με βλέπει, αλλά με ακούει, κλαίει, γκρινιάει. Σου λέει γιατί μου δίνει σημασία εμένα και μιλάς κάπου αλλού. Οπότε θα σας δείξω τα πράγματα που έχω να σας δείξω και θα τη βγάλουμε σε λίγο από το πάρκο της. Της άνοιξα γιατί κλαίει και δεν με αφήνει να κάνω βίντεο. Σελήν. Να, τώρα θέλω να σας δείξω λοιπόν αυτά εδώ τα πράγματα. Α, στην μπάνα της πήγε. Μπράβο το κορίτσι, δεν θα σας δείξω τι κάνει, δεν είναι ανάγκη. Αλλά πήγε μόνη της στην μπάνα. Μπράβο Σελήνη μου, μπράβο αγάπη μου, μπράβο. Λοιπόν, αυτά πήρα από το Practiker. Για αρχή πήρα αυτό εδώ το κουτί, το οποίο δεν ξέρω γιατί το πήρε και δεν το ρώτησα κιόλας. Κάτι θα θέλει να βάλει μέσα τώρα σε αυτό το κουτί. Πολύ ωραίο, μεγάλο. Αυτό είναι τέλειο και για παιχνίδια. Αν έχετε παιδάκια, πάρα πολύ όμορφο και φαίνεται και πιο καλή ποιότητα από αυτά που έχει το Jumbo. Πήρε δύο ρολά χαρτί κουζίνας, γιατί τώρα με τη Σελήνη σας έχω πει ότι χρειαζόμαστε πάρα πολλά όταν τα κάνει όπου βρίσκει. Αν και είναι πολύ καλή, ναι, ανέβασε πάνω στο πλαστικό, να το σπάσουμε ακόμη που δεν το πήραμε. Να το σπάσουμε το πλαστικό ακόμη που δεν το πήραμε, Σελήνη. Οπότε χρειαζόμαστε πολλά ρολά, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε ρολά παίρνουμε εμείς. Τι άλλο πήρε. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε λάστιχο στο μπαλκόνι και στα δύο μπαλκόνια. Στο ένα έχουμε λάστιχο για νερό ενώ που ρίχνει στο μπαλκόνι. Στο ένα έχουμε, αλλά ήταν χάλια, είχε παλιώσει πια και στο άλλο δεν είχαμε καθόλου. Σελήν, μην κάνεις φασαρία, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ.
Οπότε πήρε η Λες αυτό εδώ, το οποίο είναι ειδικό για να μην μπλέκεται, γιατί το παλιό που είχαμε μπλεκόταν πάρα πολύ, είναι 10 μέτρα και είναι αυτό εδώ. Το ένα θα το βάλουμε στο ένα μπαλκόνι, το άλλο θα το βάλουμε στο άλλο μπαλκόνι που έχει πάρει. Αυτό εδώ είναι όλο αυτό εδώ, το οποίο είναι ολόκληρο εξάρτημα εδώ για τον μπαλκόνι, φοβήθηκε η Σελήν. Τι έχει αυτό, αυτό έχει εδώ πέρα αυτό για να, αυτό εδώ το, τι είναι γάντσος, τέλος πάντων, αυτό εδώ το χερούλι για να τυλίγει το λάστιχο, είναι εδώ το λάστιχο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βολικό κάτι τέτοιο. Αυτό θα το βάλω στο μπαλκόνι, το οποίο θα καθαρίζω πιο συχνά, γιατί στο μπαλκόνι που απλώνω τα ρούχα, που έχουμε τα σκουπίδια, ξέρετε. Σίγουρα το πλένω περισσότερες φορές από ότι το άλλο που έχουμε εδώ στο σαλόνι, το μπαλκονάκι μας. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Όταν τα βάλω και όλα στο μπαλκόνι θα σας τα δείξω. Κάσε κάποιο άλλο vlog. Αυτό εδώ το οποίο είναι πιστόλι για το νερό. Αυτά παιδιά βολεύουν πάρα μα πάρα πολύ. Εγώ βέβαια να σας πω την αλήθεια, τα μπαλκόνια μου δεν τα πλένω πολύ συχνά με λάστιχο. Γενικά το αποφεύγουμε να ρίχνουμε πολλά νερά στα μπαλκόνια στην πολυκατοικία μας. Προσπαθούμε πιο πολύ να σφουγγαρίζουμε. Αλλά θέλω να έχω και λάστιχο, γιατί κάποιες φορές χρειάζεται. Έχει χώματα και δεν φεύγουν με τίποτα. Πήρε άλλο ένα. Νομίζω ότι θα κάνουμε πολύ καλή δουλίτσα και πιστεύω ότι τα Practicer είναι πάρα πολύ καλά σε αυτά τα θέματα, σε ό,τι έχει σχέση με μπαλκόνι, με κυκλική, με εργαλεία, αξίζει το Practicer και έχει καλές τιμές. Επίσης πήρε αυτά εδώ, τα οποία είναι για το πλυντήριο ρούχων, εγώ του τα είχα ζητήσει. Τα βάζεις κάτω στα ποδαράκια για να μην τρέχει το πλυντήριο. Διότι εμείς έχουμε αυτό εδώ το πλακάκι και, και στην αποθήκη μας που έχουμε το πλυντήριο. Με αποτέλεσμα όταν είναι ενεργό το πλυντήριο να κλειστράει πάρα πολύ. Οπότε πήραμε αυτά να βάλουμε στα ποδαράκια. Μου έχουν πει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βάλεις. Οπότε αυτές ήταν οι αγορές που έκανε ο Ηλίας προχθές από τα Practicer. Τώρα έχω εδώ τη Σελήνη που πάει και έρχεται. Θα της φέρω το παρκάκι της τώρα σε λίγο, γιατί της το έχω, σας είπα, είτε μέσα είτε εδώ. Και τώρα πήγε και το ψάχνει στο σαλόνι. Σου λείπουν το πάρκο μου, δεν μου το έφερε σήμερα. Το απογευματάκι θα πάμε στο σούπερ μάρκετ. Μέχρι τότε όλο και κάτι θα σας δείξω. Επίσης, παιδιά, νιώθω ότι έχει δροσίσει ο καιρός. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά έχω αυτή την εντύπωση. Κάθομαι πια στο σπίτι και δεν ζεσταίνομαι τόσο πολύ όπως άλλες φορές που δεν μπορώ χωρίς air condition. Τώρα δηλαδή νιώθεις και ένα αεράκι κρύο να μπαίνει μες στο σπίτι. Πόσο το χαίρομαι αυτό. Πόσο το χαίρομαι αυτό, δεν φαντάζεστε. Σελήν, γιατί μυρίζεις παντού, τι θέλεις να κάνεις? Παιδιά, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με τη Σελήν. Η αλήθεια είναι ότι πάει 8 φορές στην μπάνα, 2 φορές στο πλακάκι, στο μάρμαρο ή όπου βρει τέλος πάντων. Αλλά τα πάει πάρα πολύ καλά με την μπάνα. Και από ό,τι μας ενημέρωσε και ο κτηνίατρος, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη δική της ηλικία, γιατί είναι μόνο 2,5 μηνών. Και εκείνης της έκανε εντύπωση το πώς τα καταφέρει να είναι τόσο μικρή. Τι να πω, δόξα τω Θεώ, καλά να είναι το σκυλάκι, είναι πάρα πολύ καλό και πολύ εύκολη. Νομίζω ότι ο φωτισμός δεν θα είναι και πάρα πολύ καλός εδώ, μισώ να ανοίξω ένα φως. Κάθομαι στον υπολογιστή τώρα, παιδιά, και έχω μπει στα H&M Home, γιατί σκέφτομαι, είμαι σε βαθιά σκέψη για το αν θα κάνω φθινοπορεινή διακόσμηση φέτος στο σπίτι. Δεν είπα να αλλάξω όλη τη διακόσμηση του σπιτιού, εννοώ να αλλάξω λίγο το τραπεζάκι του σαλονιού, έτσι ίσως κάποια ακόμη διακοσμητικά. Βέβαια, τώρα λόγω του γάμου πήραμε και πολλά και δεν μου πάει να πάω να αγοράσω κι άλλα. Αλλά είδα μερικά στο H&M Home, έτσι ξύλινους δίσκους, και γενικά θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πού βρίσκεται ξύλινους δίσκους έτσι για το τραπεζάκι του σαλονιού. Θέλω να πάρω κολοκύθες, να το γεμίσω, έτσι, κεραμικές, όχι πλαστικές, γιατί σαν τζάμου είχε μόνο πλαστικές και δεν μου άρεσαν καθόλου. Οπότε, σκέφτομαι αν θα πάρω κάτι για φθινοπορεινή διακόσμηση ή θα τα αφήσω έτσι όπως είναι και θα πάμε κατευθείαν στη χριστουγεννιάτικη. Και για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση από τώρα σας ετοιμάζω πολύ ωραία πράγματα. Από τώρα σας τα ετοιμάζω, να το ξέρετε. Διότι σκεφτόμαστε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές φέτος. Αν και αν πάνε όλα καλά και μπορούμε να πάμε διακοπές, θα φύγουμε. Οπότε και ίσως φύγουμε και για αρκετό καιρό, γύρω στις 15 με 20 μέρες, δεν ξέρω. Αλλά παρόλα αυτά εγώ θα στολίσω, απλά θα στολίσω νωρίτερα για να το ευχαριστηθώ και εγώ. Θα δούμε τι θα κάνουμε, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να καταφέρουμε να πάμε έτσι ένα μακρινό ταξίδι που έχουμε σκοπό.
εάν επιτρέπετε. Οπότε τώρα κοιτάω λίγο στα H&M Home και δείτε, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αυτά εδώ τα 2-3, όλα αυτά που έχει στην πρώτη σειρά είναι τα αγαπημένα μου αυτό το διάστημα και τα θεωρώ και πάρα μα πάρα πολύ μόδα. Πάρα πολύ μόδα αυτά, παιδιά. Αυτό εδώ ειδικά το βάζω, είναι απίθανο και αυτό εδώ μαζί. Και ψάχνω, αυτά παιδιά είναι τόσο υπέροχα και τόσο στη μόδα. Όταν βάψω τον μπουφέ μου θα πάρω και άλλα τέτοια να γεμίσω τον μπουφέ της τέτοια τύπου γλυπτά. Άλλαξε μπλούζα διότι η κατάσταση ζεσθενόμουν, έκανα δουλειά και ζεσθενόμουν, οπότε καταλαβαίνετε την κατάσταση. Ήθελα να σας πω σε αυτό το σημείο να με ακολουθήσετε στο Instagram, διότι κάνουμε πάρα πολύ συχνά Q&A εκεί. Q&A τα οποία εδώ στο YouTube δεν τα έχουμε κάνει, δεν έχουμε ξεκινήσει έτσι μια τέτοια σειρά στο κανάλι που να κάνουμε Q&A. Ακόμα δεν έχω ανεβάσει ούτε ένα τέτοιο βίντεο στο YouTube, αλλά κάνουμε πάρα πολλά στο Instagram. Το Instagram μου, παιδιά, είναι αυτό, sofia.stam. Σας το βάζω και αρκετά συχνά έτσι να το βλέπετε όταν παίζει το βίντεο. Διότι κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα εκεί πέρα. Σας ανεβάζω φωτογραφίες με διακόσμηση, σας ανεβάζω φωτογραφίες από την καθημερινότητά μου. Κάνουμε σχεδόν μία με δύο φορές Q&A την εβδομάδα το κάνουμε. Και μου κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε μαθαίνετε και πράγματα από εμένα. Προσπαθώ να απαντάω σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορώ. Οπότε να με ακολουθήσετε, διότι εκεί ανεβάζω και πολλές φωτογραφίες του γάμου. Πάρα πολλές φωτογραφίες του γάμου σας έχω ανεβάσει και έρχονται και άλλες. Ανεβάζω και στο Pinterest, θα σας δείξω τώρα και το Pinterest, γιατί καμιά φορά με ρωτάτε και μου λέτε, Σοφία, εγώ δεν έχω Instagram, τι να κάνω. Μπορείς να με βρεις στο Pinterest. Έχω αρχίσει και ανεβάζω φωτογραφίες και εκεί από το γάμο. Οπότε με το όνομα Σοφία Σταμ, αν το βάλεις στο Pinterest, μπορείς να με βρεις και εκεί. Μόλις γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ, εντωμεταξύ ήθελα να σας τραβήξω και πλάνα, αλλά το ξέχασα εντελώς. Βέβαια είχε και πάρα πολύ κόσμο, να πω την αλήθεια. Πρέπει να ανάψω και ένα φως ακόμη, νομίζω. Είχε πολύ κόσμο, πήγαμε στα Lidl. Πήγαμε στα Lidl μετά από πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό, δεν πηγαίναμε για αυτό το λόγο, διότι έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν προσέχουν καθόλου. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται σε όλα τα Lidl, πάντως εδώ γίνεται ένας χαμός. Παρόλο που ήταν πρωί και λέω δεν θα έχει κόσμο, ήταν τίγκα. Δεν χρειαζόμασταν πολλά πραγματάκια, οπότε γι' αυτό πήγαμε εκεί και θα σας δείξω αμέσως τι πήραμε. Θα ξεκινήσω με τα παγωτά, όπου πήρα αυτό το παγωτό, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, είναι μεγάλα ξυλάκια και τα έχει σε προσφορά νομίζω 3 ευρώ και έχει 8, δηλαδή είναι σαν να τρως ένα κανονικό παγωτό. Για πρώτη φορά η Λες πήρε και αυτό, είναι σορμπέ λεμόνι, εμένα το λεμόνι δεν μου αρέσει καθόλου. Πήρα χλωρίνη, εγώ παίρνω αυτή τη ροζ, αυτή μου αρέσει πιο πολύ από όλες, είναι κλινέξ, δεν αλλάζω κλινέξ. Και πάντα τη συγκεκριμένη τη ροζ, εγώ στο μπάνιο βάζω πάρα πολύ συχνά χλωρίνη, μπορεί και κάθε μέρα, έχω ένα τέτοιο κόλλημα, θέλω να μυρίζει χλωρίνη συνέχεια. Αυτό εδώ τα βετέξ, εγώ βετέξ παίρνω συνήθως από τζάμπο, αλλά λέω δεν βαριέσαι, δεν ξέρω πότε θα πάμε τζάμπο, γι' αυτό πήρα αυτά. Τα έχει σε καλή τιμή, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο, 6 έχει μέσα, δεν τα έχω ξαναπάρει, θα τα δοκιμάσω και βλέπουμε. Εγώ τα χρησιμοποιώ στην κουζίνα και στο μπάνιο καμιά φορά. Πήραμε αυτά εδώ τα υποσέντονα, τα οποία μου τα έχουν προτείνει πολλές φορές για, αντί για πάνες για το σκύλο. Είναι 90x60 και μου έχουν πει ότι είναι πιο φθηνά και να ρίξω μια ματιά σε αυτά ή στα Σεπτόνα ή σε άλλες εταιρείες. Όντως, είναι πολύ πιο φθηνά από τις πάνες για σκύλους. Εγώ αυτό το τα 15 υποσέντονα τα πήραμε 3 ευρώ, 3 κάτι, ενώ οι πάνες οι 15 έχουν 7. Διπλή τιμή, οπότε αν μην είναι ευχαριστημένη θα παίρνω μόνο τέτοια. Θα δούμε, όμως πήρα μόνο ένα για να είμαι σίγουρη, μην πάρω και δεν είναι ευχαριστημένη. Σακούλες για τα σκουπίδια αυτές εδώ, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες, 120 λίτρα χωράει. Εννοείται ότι δεν θα μπορούσα να μην πάρω Kinder και γενικά κάποια γουρουνιά. Πήρα αυτά εδώ τα Kinder, γενικά παιδιά και τα Lidl έχουν πολύ ωραίες σοκολάτες, όχι μόνο από γνωστές εταιρείες, από γνωστές εταιρείες μπορούμε να βρούμε παντού, αλλά και οι σοκολάτες του Lidl είναι πολύ ωραίες, αλλά δεν πήρα αυτή τη φορά. Μόρο μάντιλα, αυτά εδώ τα Baby Care. Πήραμε και δωράκι στη Σελήν, εννοείται δεν θα φεύγαμε χωρίς να τις πάρουμε δώρο. Αυτό εδώ το οποίο είναι για τα δόντια της, είναι για σκυλιά μίνι, είναι από 5 έως 10 κιλά, βέβαια η Σελήν δεν είναι ακόμη 5 κιλά. Τέλος πάντων είναι για τα δοντάκια, της αρέσουν πάρα πολύ αυτά, τα τρώει συνέχεια, όχι η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά της αρέσει να μασουλάει αυτά εδώ τα τύπου κόκαλα που είναι και αυτά λέει ότι είναι και για να καθαρίζουν τα δοντάκια της.
Βέβαια, εμείς ακόμη δεν έχουμε αλλάξει δοντάκια. Τα νύχια μου, μην τα βλέπετε, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Όλο μου σπάνε, μην δίνετε σημασία. Πήραμε, ο βασικά ο Ηλίας το πήρε αυτό εδώ, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Τι είναι αυτό, Ηλία, προσούτο? Πήρε αυτό εδώ πέρα, το χαμ. Εγώ δεν τα πολύ τρώω αυτό, να σας πω την αλήθεια. Ντοματίνια, γιατί τώρα το καλοκαίρι τρώμε πάρα πολύ συχνά ντάκο. Λατρεύω τον ντάκο, λατρεύω. Ριζόγαλο, που για κάποιο λόγο ο Ηλίας πήρε ένα και το συγκεκριμένο ριζόγαλο μου αρέσει και πάρα πολύ εμένα. Τρώω. Φέτα, αυτή εδώ, ήταν η μοναδική που είχε μικρή. Την έχω ξαναπάρει νομίζω και μου φάνηκε αλμυρή. Ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά ήταν η μοναδική σε μικρή συσκευασία, γιατί όλες είναι τεράστιες και είμαστε δύο άτομα, δεν προλαβαίνουμε. Πήραμε ένα ντονατσάκι, για μένα δηλαδή, με σοκολάτα, αλίμονο. Δύο ψωμάκια μικρά, βέβαια τα βλέπω σκληρά να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, για κανένα σαντουιτσάκι το βράδυ. Πήραμε αυτή εδώ τη γαλοπούλα, η οποία έχει πάρα πολλά μέσα, αλλά είναι πολύ λεπτή. Δηλαδή δεν τρως μία φέτα από αυτή, τρως δύο-τρεις σε ένα τοστ, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτή και μου αρέσει το συγκεκριμένο φιλέτο γαλοπούλας καπνιστό. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, να το δοκιμάσετε. Εμένα μου αρέσει πολύ. Μερικά νεκταρίνια και αβοκάντο, γιατί σήμερα θα μαγειρέψω κοτόπουλο με ρύζι και αβοκάντο. Σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές αυτό το φαγητό. Το χειμώνα το κάνουμε σίγουρα μία με δύο φορές τη βδομάδα, οπότε δεν νομίζω να σας δείξω κάτι. Όπου το ρύζι το φτιάχνω σε αυτό εδώ στο rice cooker. Σας το έχω δείξει πάρα πολλές φορές, δεν θα σας το ξαναπώ, να μην σας κουράζω. Και πάντα κάνουμε το ρύζι εδώ και κάνω και ένα φιλέτο κοτόπουλο στο τηγάνι. Έτσι για ένα γρήγορο φαγητό είναι μια χαρά και αβοκάντο μαζί πάει τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, είναι απογευματάκι. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog για να το φτιάξω και να σας το ανεβάσω αύριο. Προσπαθώ να σας ανεβάζω δύο βίντεο την εβδομάδα, αλλά εύχομαι να τα καταφέρω και από Σεπτέμβριο, διότι το Σεπτέμβριο ξεκινάω και τα μαθήματα, οπότε δεν είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά, θέλω δύο φορές τη βδομάδα οπωσδήποτε να ανεβαίνει βίντεο. Μακάρι να μπορούσα να σας ανέβαζα όπως παλιά και τρεις φορές, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό το διάστημα. Θα προσπαθήσω όμως, ίσως αργότερα, μόλις μπούμε στους ρυθμούς μας. Εύχομαι λοιπόν να σας άρεσε το σημερινό vlog. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Εγγραφή σε αυτό το κανάλι, να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί εκεί μπορείτε να βλέπετε παραπάνω πράγματα. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο vlog. Φιλάκια πολλά!